Μέρα 25. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε και εμένα να επισημάνω ότι σε αυτή τη διαδικασία υποτίθεται ότι η Βουλή συνδιαλέγεται με την κοινωνική βάση, ακούει τις απόψεις της κοινωνίας και σε αυτή τη φάση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας το κάνει πριν τη συζήτηση που θα γίνει για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην Ολομέλεια. Λέμε λοιπόν ότι για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν νοείται ακρόαση φορέων χωρίς να υπάρχουν μαθητές, χωρίς να υπάρχουν γονείς, χωρίς να υπάρχουν φοιτητές. Γιατί αυτοί είναι που θα υποστούν τις συνέπειες των αποτελεσμάτων και των ρυθμίσεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Λέμε λοιπόν ότι είναι απαράδεκτη η απουσία τους, διότι μας στερείται τη δυνατότητα να ακούσουμε τις απόψεις τους, παρά το γεγονός ότι είπατε προηγουμένως ότι μπορούν να υποβάλουν υπομνήματα. Στερείται τη δυνατότητα, αν θέλετε, και από όλους τους πολίτες, μέσω της τηλεόρασης που αυτή τη στιγμή μεταδίδει την συγκεκριμένη διάσκεψη της Επιτροπής μας, να ακούσει και τους γονείς, τους φοιτητές και τους μαθητές. Νομίζω ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να το ξεπερνάμε αυτό το θέμα με τέτοια ελαφρότητα και εάν, κύριε Πρόεδρε, η κοινοβουλευτική διαδικασία δεν λειτουργεί ουσιαστικά, είναι μια εικονική πραγματικότητα με ένα απλό πρόσχημα. Έχουμε λοιπόν ευθύνη όλοι σε αυτό. Τώρα, θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των φορέων για τις τοποθετήσεις τους, τους οποίους τους άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή όλους. Έχω καταγράψει ότι έχει πει ο καθένας. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ συγκεκριμένη και πολύ σύντομη, διότι όλοι οι συνάδελφοι κάνανε εξαιρετικά αρκετές ερωτήσεις και σημαντικές, θα έλεγα. Θα απευθυνθώ λοιπόν προς την Ολομέλεια και τον εκπρόσωπό του. Πέρα από όλα τα άλλα που έχουν ερωτηθεί, ποια θεωρείτε ότι είναι η άποψή σας για όσα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά λύκεια και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Θέλω να σημειώσω εδώ ότι με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι αναφερθήκατε με πολύ μεγάλη ένταση στην ανασφάλεια των μαθητών, των υποψηφίων μαθητών, αλλά και στη μείωση του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστήμια. Στους αστυνομικούς, στις ενώσεις των αστυνομικών. Πέρα από όλα τα άλλα που έχουν ερωτηθεί, θεωρείτε ότι το αστυνομικό σώμα των πανεπιστημίων με την εκπαίδευση που προβλέπετε θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του? Ιδιαίτερα με βάση την εμπειρία σας, ποια είναι η άποψή σας για την προανακριτική τους αρμοδιότητα? Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πω στον κύριο Ντούμα ότι ο τρόπος που τοποθετήθηκε και τα όσα είπε είναι ιδιαίτερα σοβαρά και θεωρώ, ακριβώς λόγω της σοβαρότητας αυτών των πραγμάτων, θα πρέπει να είναι λίγο πιο συγκεκριμένος, διότι αφήνει πάρα πολλές υπόνοιες έτσι στον αέρα και θα μου επιτρέψετε να πω επίσης ότι έτσι θίγεται και ολόκληρη φοιτητική κοινότητα. Αν θέλει, ας το κάνει. Πανεπιστημιακή. Ποιες θα είναι οι συνέπειες του νομοσχεδίου στον πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας? Αν κινδυνεύουν πράγματι σχολές και τμήματα ή όλα αυτά είναι μια κινδυνολογία? Εάν υπάρχει κίνδυνος, ποιες θεωρείτε ότι μπορεί να είναι αυτές? Και δεύτερον, πώς θα επηρεάσει η πανεπιστημιακή αστυνομία τη λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων? Και τρίτον, ποια σημεία των προβλέψεων για το πειθαρχικό δίκαιο θεωρείτε ίσως προβληματικά? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σακουλή.